Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα τηλεδιάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που λόγω των καταστάσεων συνεχίζουμε μέσω αυτού του τρόπου διδασκαλίας. Θα ήθελα να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο chat, το έχω ανοιχτό. Και ας αρχίσουμε. Κάνω share την οθόνη μου. Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε μαζί είναι το πρόγραμμα, πώς διαμορφώνεται. Σήμερα έχουμε 19 Μαΐου. 19 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ανακοινωθεί ένα εργαστηριακό φυλάδιο που θα κληθείτε να παραδώσετε εντός 2 εβδομάδων. Το φυλάδιο αυτό θα βαθμολογηθεί από εμάς, δεν χρειάζεται να το αυτοαξιολογήσετε εσείς, με μέγιστη βαθμολογία 0,89. Εννοείται βέβαια ότι δεν αντιγράφουμε άκρητα το YouTube, αλλά το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο να μας βοηθήσει. Θα πρέπει λοιπόν, αν κάποιος έχει πρόβλημα σε μια άσκηση, να συμβουλευτεί τα σχετικά βίντεο που είναι αναρτημένα στη σελίδα μου στο YouTube και στη συνέχεια να προσπαθήσει να το επιλύσει, να ρωτήσει ίσως εμένα και τους συνεργάτες μου για να το βοηθήσουμε. Το πρόγραμμα, όπως βλέπετε, την επόμενη εβδομάδα έχει MPS και την τελευταία, 9 έκτου, μια εξέταση σε κώδικα στο εργαστήριο. Τώρα, η εξέταση σε κώδικα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ή όπως το MPS, δηλαδή ότι έχετε 30-40 λεπτά, το πολύ μια ώρα να το υλοποιήσετε, ή θα μπορούσε να είναι ένα πιο σύνθετο κομμάτι κώδικα, όπου θα σας έδινα 24 ώρες. Βέβαια, αυτό είναι υποσυζήτηση ακόμα και θα το δούμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Μπορούμε να κλείσουμε το e-class. Υπενθυμίζω ότι στη σελίδα της περιοχής συζητήσεων του e-class, του μαθήματος, μπορείτε να θέτετε ερωτήματα στις γενικές συζητήσεις. Αν βρείτε κάποιο bug, υπάρχει bug bounty με επιπρόσθετη βαθμολογία, μπορείτε να το δηλώσετε. Θα τα εξετάσω στο τέλος όλα αυτά τα bugs. Σχετικά με την εξέταση, να υπάρχει δυνατότητα, κάποιος μπορεί ενδεχομένως να θέλει να ασχοληθεί 24 ώρες με μια εξέταση, αν είναι λίγο πιο δύσκολη. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε την τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με ένα θέμα ασφάλειας. Όπως ξέρετε, τα λειτουργικά συστήματα συνδέονται άρρηκτα με την ασφάλεια. Ασφάλεια τόσο από τοπική εισβολή σε ένα σύστημα, όσο και από διαδικτυακή. Ξέρετε, κάποτε τα λειτουργικά συστήματα εμπιστεύονταν τόσο πολύ τις τοπικές θύρες USB, για παράδειγμα, όπου κάποιος μπορούσε να συνδέσει μία USB HID, Human Interface Device, και να εκτελέσει κώδικα τοπικά, ακόμα και να έχει lock screen. Δηλαδή, φανταστείτε, είχαμε lock screen στον υπολογιστή και μπορούσε κάποιος με αυτό το USB device να το πλαγκάρει στον υπολογιστή και να εκτελεστούν κάποιες εντολές. Ήταν τα devices, τα TINSI. Τώρα, στα Windows 10, βέβαια, έχει διορθωθεί αυτό, αλλά πάντα βρίσκεις και Windows 7, ίσως και Windows XP ακόμα, σε μια μεγάλη εταιρεία. Και μην ξεχνάτε ότι αρκεί να βρεθεί ένας αδύναμος κρίκος για ένα hacker να εισέλθει μέσα. Δηλαδή, ένα παλιό λειτουργικό σύστημα, οπότε αποκτάει πρόσβαση και συνεχίζει μετά να προχωρήσει προς τα υπόλοιπα συστήματα. Ήθελα να σας δείξω λοιπόν κάτι που έγινε σε συστήματα, σε κάποιους servers που διαχειρίζομαι. Ξέρετε, για την ασφάλεια κάποιες φορές στείνεις και honeypots. Honeypots, δηλαδή μηχανήματα τα οποία εμφανίζονται ως να είναι ως κανονικοί διακομιστές, αλλά στην πράξη δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, απλώς μαζεύουν από
πιθανούς hackers στοιχεία για να ξέρεις τι χρησιμοποιούν οι άλλοι. Θα σας δείξω λοιπόν το εξής. Τις προάλλες είχα βρει σε έναν FTP server αυτό το αρχείο, σε ένα FTP server δικό μου. Δηλαδή κάποιος είχε συνδεθεί σε ένα FTP server δικό μου και είχε ανεβάσει αυτό το αρχείο, το Video SCR. Εγώ βέβαια έβαλα και την κατάληξη εδώ, Trojan, γιατί εννοείται ότι το SCR μπορεί κάποιος να πατήσει διπλό κλικ και να το εκτελέσει και δεν θα ήθελα να το εκτελέσουμε. Αυτό το αρχείο το βρήκα και είπα να το ψάξουμε, να δούμε τι έχει αυτό το αρχείο. Να σας πω βέβαια ότι εγώ έχω FTP server κανονικό FTP server, όχι χώνιπο FTP server, για περιπτώσεις που κάποιοι θέλουν να μου στείλουν πολύ μεγάλα αρχεία. Δηλαδή κάποιος αν θέλει να μου στείλει 5-10 GB αρχείο ή και παραπάνω, του δίνω τις πληροφορίες να συνδεθεί με το FTP File Transfer Protocol, ένα από τα πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα μεταφοράς αρχείων από τα πιο παλιά, που λειτουργεί ακόμα. Οπότε ο άλλος μπορεί να ανεβάσει τα μεγάλα αυτά αρχεία, αν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει Dropbox. Και για πιο ασφάλεια, κατευθείαν δηλαδή είναι peer-to-peer, κατευθείαν συνδέεται από τον υπολογιστή του, το δικό μου υπολογιστή, υποστηρίζει και κρυπτογράφηση και μπορεί να μου στείλει έτσι αρχεία. Αλλά επειδή είναι ανοιχτό FTP server, κάποιος μπορεί να κάνει μια σάρωση και να το βρει. Και κατά διαστήματα ανεβάζουν αρχεία. Αυτό το Video SCR, λοιπόν, το οποίο δεν χρειάζεται να κάνω οτιδήποτε και μόνο που το βλέπουμε ότι έχει ανέβει ένα Video SCR σε ένα FTP server, καταλαβαίνουμε ότι είναι iOS, αλλά είπα ας χρησιμοποιήσω την εντολή strings. Strings είναι μια εντολή του Linux ή του FreeBSD που επιτρέπει κάποιος να δει τα strings που υπάρχει, τα strings που υπάρχουν μέσα στο αρχείο. Τα strings δηλαδή είναι σειρά από ASCII χαρακτήρες. Στο listing που θα σας δείξω τώρα θα δείτε βέβαια αρκετά λαμπρουνέζικα. Και αυτό είναι γιατί είναι μεν ASCII χαρακτήρες αλλά δεν βγάζουν νόημα ως λέξεις. Οπότε δίνω το command line, πατάω enter, βλέπετε λοιπόν αρκετά αλαμπουρνέζικα, πάω λίγο προς τα πάνω, βλέπετε ας πούμε, αλαμπουρνέζικα χαρακτήρες δεν βγάζουν νόημα. Αλλά κάποια στιγμή βρίσκεις και κάτι που βγάζει νόημα. Για παράδειγμα βλέπεις τις συναρτήσεις το οποίο εκτελεί. Βλέπουμε ότι Java, άρα έχει βιβλιοθήκες στη Java. Βλέπουμε εδώ τα ονόματα των συναρτήσεων, Base64. Το οποίο κάνει κωδικοποίηση, το Base64. Βλέπουμε εδώ κάποια με cookies, άρα καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως συνδέεται και σε σελίδες. Βλέπουμε εδώ email. Συναρτήσεις λοιπόν για να στέλνει email, τα encodings, για να υποστηρίζει διάφορα encodings. PSUtil, το οποίο επιτρέπει να βλέπει κάποιος τις διεργασίες του συστήματος. Py, το Python. Άρα κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι από Python έγινε κάποιο compilation και άλλες συναρτήσεις και βλέπουμε στο τέλος κάποια strings όπως αυτά. Για παράδειγμα βλέπει ο άλλος FTP κράκαξε, άρα καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτό ίσως συνδέεται κάπου και κατεβάζει το FTP κράκαξε. Δηλαδή αν το ψάξουμε στο διαδίκτυο το FTP κράκαξε θα μπορέσουμε ενδεχομένως να το βρούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Να δούμε code examples ή file exists, FTP crack, useful scripts κτλ. Επίσης, βλέπουμε άλλα προγράμματα όπως αυτό. XXMRigXE. Δεν το ήξερα αυτό το πρόγραμμα, αλλά ψάχνοντας, βάζοντας δηλαδή αυτό το όνομα στο Google, βλέπουμε ότι είναι το ότι το έχουν κάποιοι, ότι έχουν μολυνθεί κάποιοι και ενδεχομένως έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό το XXMRig είναι ένα πρόγραμμα για mining. Δηλαδή κάποιος που θα μολυνθεί από αυτό το πρόγραμμα θα έχει ένα miner χωρίς να το ξέρει στον υπολογιστή του, δηλαδή θα χρησιμοποιεί την επεξεργαστική του ισχύ για π.χ. bitcoin mining και να στέλνει τα αποτελέσματα ασφαλώς σε κάποιο hacker. Και άλλα προγράμματα όπως αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ενδεχομένως ότι αυτό το script ίσως είναι ένα metascript, δηλαδή συνδέεται και φέρνει διάφορα άλλα exploits. Για να δούμε αυτό. Αυτό για Python αναφέρει και τα λοιπά. Malware analysis. Βλέπουμε ότι και άλλοι έχουν βρει αυτό το exploit. Στο hybrid analysis, για παράδειγμα, μας αναφέρει
Τι κάνει αυτό το exploit στο σύστημα? Άρα αυτό το πρόγραμμα φέρνει exploit στο λειτουργικό σύστημα, είναι για Windows. Και μπορούμε να το δούμε ότι είναι για Windows. Αν δώσουμε την εντολή file, βλέπετε, το file μας λέει MS-DOS executable, ότι είναι κάποιο εκτελέσιμο. Εκτελέσιμο για το MS-DOS. Και κοιτάξτε τι γίνεται αυτό. Spawn δημιουργεί αρκετές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Γενικότερα, είναι ένα πρόγραμμα που δεν θα ήθελες να έχεις στον υπολογιστή σου. Και το ανέβασα στο VirusTotal για να μας πει αν είναι ιός ή όχι. Και γι' αυτό το αρχείο, βασικά το ονόμασε με όνομα PhotoSCR, μου ανέβασε ο hacker το ίδιο αρχείο με δύο διαφορετικά ονόματα, PhotoSCR και VideoSCR, ίσως πιστεύοντας ότι κάποιο από αυτά θα μου τραβούσε το ενδιαφέρον να πατήσω διπλό κλικ. Και δεν βρέθηκε κανένας ιός. No engine detected this file. Δηλαδή από τις 64 αντιβάιρους μηχανές, καμία δεν βρήκε ότι είναι ιός. Κι όμως είναι ιός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πια έχει φύγει η εποχή της αθωότητας στους ιούς. Βέβαια δεν ήταν ποτέ αθώοι, αλλά κάποτε τουλάχιστον μπορούσες να τους ανιχνεύσεις. Πια με τον τρόπο που δημιουργούνται, γιατί υπάρχουν και ειδικά generators για ιούς, δεν μπορούν οι μηχανές να βρουν αυτούς τους ιούς και γι' αυτό αν λάβετε κάποιο αρχείο που δεν το περιμένετε από μη εμπιστό αποστολέα, μην το εκτελέσετε, γιατί ακόμα και να νομίζετε ότι όλα είναι εντάξει από τα antivirus reports, μπορεί να κρύβει κάποιο payload. Ένας τρόπος λοιπόν να το βρείτε είναι, όπως είδατε εδώ, να κάνω το strings. Αυτό ήταν μία περίπτωση. Να σήξω τώρα μία άλλη περίπτωση. Γιατί δίνω και διπλωματικές εργασίες που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής μου τώρα εκπονεί μια διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψή μου στη δημιουργία honeypots. Και να σας δείξω τι έχουμε συγκεντρώσει από αυτό. Δηλαδή, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει ασφάλεια, επειδή εγώ ασχολούμαι με την πρακτική ασφάλεια ως system administrator σε servers και πριν βέβαια σε εταιρείες κτλ., έχω αρκετές ωραίες ιδέες που θα μπορούσαμε να τις δούμε και μαζί. Πριν φύγω από το Τρόγια, να σας πω ότι βρήκα από ποια IP είχε ανέβει. Αυτή είναι η IP που είχε ανέβει, γιατί κρατάω και log files. Εννοείται ότι πάντα πρέπει να κρατάμε ένα αρχείο καταγραφής για το τι γίνεται. Το αρχείο αυτό, το SCR, είχε ανέβει από την Κίνα, όπως βλέπετε. Άρα κάποιος Κινέζος προσπαθούσε να εισέλθει σε σερβερ εδώ του Πανεπιστημίου, γιατί αυτός ο FTP server είναι του Πανεπιστημίου που διαχειρίζομαι. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί hackers που προσπαθούν να αποκτήσουν κάποιο μηχάνημα σε κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα, γιατί μετά τους ανοίγει τον δρόμο για άλλες επιθέσεις. Καταρχήν, από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορεί κάποιος να έχει πολύ καλή ταχύτητα στο bandwidth, να έχει αρκετά gigabps. Από την άλλη, είναι κάποιες υπηρεσίες, όπως IEEE, ACM κτλ., τα οποία σου δίνουν τα άρθρα λόγω συνδρομής που έχουμε, άρα κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την IP για να κατεβάσει άρθρα. Βέβαια, τώρα ένας hacker δεν νομίζω να θέλει να κατεβάσει άρθρα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Πάμε να δούμε λίγο παρακάτω για το honeypot. Κοιτάξτε λοιπόν, βρέθηκε αυτός ο κατάλογος. Ένας κατάλογος που είχε διάφορα αρχεία μέσα σε ένα honeypot. Και ας κάνουμε μια ανάλυση, να δούμε τι είναι αυτό. Καταρχήν, ανοίγω ένα αρχείο, το nInfo. Βλέπουμε είναι ένα bash script. Μπορείτε να το αναγνωρίζετε. Εσείς έχετε εμπειρία σε bash script. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στη μεταβλητή CPU βάζει το model name, βρίσκει τον επεξεργαστή. Βρίσκει τον αριθμό των επεξεργαστών, το stepping, τα bogomips, το λειτουργικό σύστημα, τη μνήμη, το version, uptime. Και γιατί ενδιαφέρει ένα hacker το uptime? Γιατί ένα μηχάνημα όσο μεγαλύτερο uptime έχει, σημαίνει ότι έχει να γίνει reboot πολύ μεγάλο διάστημα. Το uptime είναι πόσες μέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που έχει γίνει το reboot. Έχει να γίνει reboot πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό σημαίνει ότι πιθανά exploits τύπου πυρήνα στο kernel δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Γιατί όταν βρίσκεται ένα exploit στον πυρήνα, κάνεις update, έχει τον καινούριο πυρήνα, αλλά για τον ενεργοποιήσει αυτό πρέπει να δώσει ο διαχειριστής την εντολή reboot. Να κάνει reboot
και μόλις ξεκινήσει το σύστημα, τότε φορτώνει τον καινούριο πυρήνα και άρα είναι διορθωμένος. Άρα, αν δείτε ένα uptime π.χ. 365 μέρες, ένα χρόνο, σημαίνει σίγουρα υπάρχουν exploits που δεν έχουν ενεργοποιηθεί και ψάχνεις ακριβώς exploits τύπου πυρήνα. Βρίσκει και τους δίσκους και στη συνέχεια βλέπετε ενδεχομένως το όνομα του hacker, ίσως το site του hacker. Φορτώνει κάποιες πληροφορίες, όλα αυτά, και συγκεντρώνει ένα αρχείο. Στη συνέχεια φέρνει από το site αυτό το αρχείο, δεν νομίζω να υπάρχει πια, για να το δοκιμάσω όμως έτσι να μας φύγει απορία. Απ, το κατεβάσαμε. Τι είναι άρα για αυτό το αρχείο που, όπως βλέπετε εδώ, κατεβάζει και εκτελεί. Για να το δούμε λίγο, VPY. Ναι, αυτό το έχουμε και εδώ πέρα, VPY. Να το. Άρα υπάρχει ακόμα το site αυτό ανοιχτό. Αυτό είναι σε Python script, κάνει import κάποιες βιβλιοθήκες, νήματα, θέματα διαδικτύου socket, δηλαδή να ανοίξει κάποιο socket επικοινωνίας και μετράει accept, προσπαθεί για να δούμε να συνδεθεί κάπου, δηλαδή τώρα εδώ έχει try accept για να μην κολλήσει το πράγμα, άμα γίνει κάποιο πρόβλημα, να μην σταματήσει η εκτέλεση. Στη συνέχεια, πάμε προς τα κάτω, speed test, για παράδειγμα, βλέπει τι ταχύτητα έχει ο σερβερ, αν αξίζει να ασχοληθεί κάποιος. Αν δηλαδή είναι ένα σερβερ με μεγάλη ταχύτητα, αξίζει τότε να ασχοληθεί καλύτερα. Μετά βλέπετε ότι κάνει fake, ότι είναι τάχα Mozilla αυτό το σύστημα, δηλαδή αλλάζει το user agent, build user agent, ώστε όταν κάνει κάποια αιτήματα σε web σελίδες, να έχει αυτό το fake user agent. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί υπάρχουν και τα network intrusion detection systems, τα οποία βλέπουν το user agent και αν δούνε ότι δεν είναι κάποιος από τους επιτρεπτούς, τότε σηματοδοτούν πιθανή εισβολή. Build request, δημιουργείται τα HTTP request, ενδεχομένως για να επικοινωνεί με κάποιο web server, download speed, εδώ που κάνει τον έλεγχο ταχύτητας. Βλέπετε, είναι αρκετά μεγάλο αυτό το πρόγραμμα. Speed test, από πού κάνει τις δοκιμές? Από το speedtest.net. Okay. Get best server. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συνδεθεί σε ένα CNC server. CNC είναι το Command and Conquer server, όχι το παιχνίδι, αν το ξέρετε, αλλά είναι το ότι ένας hacker έχει ένα δικό του server που έχει listening sockets και συνδέονται σε αυτόν για να παίρνουν εντολές τα διάφορα bots, τα zombie bots που λέμε. Και βλέπετε εδώ πληροφορίες σχετικά με αυτό. Άρα λοιπόν συνδέεται και δημιουργεί ένα log file. Πάμε παρακάτω. Statmon. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι ένα αρχείο shell script πάλι, binbash, μπορείτε να το καταλαβαίνετε. Έχετε δουλέψει σε shell scripts στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, στα λειτουργικά συστήματα. Άρα όλες αυτές οι εντολές είναι οικίες, γι' αυτό και για λόγους επανάληψης κιόλας το βλέπουμε. Θέτει το path, το path του που θα βρίσκονται οι εντολές. Μετά, για κάθε PID στο PROC, δηλαδή για κάθε διεργασία, το PID, αυτό το PROC ο κατάλογος είναι ένας εικονικός κατάλογος, virtual κατάλογος που φέρει όλα τα PID των διεργασιών. Άρα, για κάθε τέτοιο, κοιτάει μέσα στο PID το εκτελέσιμο, το exe. Το exe είναι το ίδιο το εκτελέσιμο. Το ίδιο το αρχείο, απλώς έχει το ονομασία exe. Αν είναι, λέει, το rabbit, αν φέρει τη λέξη rabbit, τότε το σκοτώνει. Άρα ενδεχομένως μπορεί αυτός ο ιός να σκοτώνει κάποιον άλλον ιό. Δηλαδή αν κάποιος άλλος ιός με το όνομα rabbit υπάρχει στο σύστημα, το σκοτώνει τότε, ενδεχομένως για να αποκτήσει αυτός πρόσβαση. Άρα διώχνει τον άλλον hacker για να πάρει αυτός το δικό του έλεγχο, τον έλεγχο του συστήματος. Σβήνει συνέχεια κάποια αρχεία και συνέχεια για κάθε directory, έχει ορίσει εδώ τα directories, δηλαδή το TMP, dev, devvar κτλ. Ψάχνει να βρει πού μπορεί να γράψει, όπως βλέπετε. Ψάχνει δηλαδή σε ποιο κατάλογο μπορεί να γράψει το TMP. Ναι, μπορεί να γράψει. Άρα λοιπόν με τη σειρά ψάχνει όλους τους καταλόγους πού μπορεί να γράψει και εκεί που θα μπορέσει να γράψει, στο κατάλογο που θα μπορέσει να γράψει, μπαίνει μέσα, CD, και μετά φέρνει ένα εκτελέσιμο
Τα names, βλέπετε, είναι E386, ER, η MIPS. Άρα, αρχικά θα φέρει από αυτό το κατάλογο, για παράδειγμα, το 386. Για να δούμε, λέτε να υπάρχει αυτό. WGET, να δω το ARM. Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει, να είναι online αυτό πια. Γιατί τα μηχανήματα αυτά ξεκινάνε και έχουν διάρκεια ζωής για κάποιες μέρες, αλλά μετά η εταιρεία που κάνει hosting ενδεχομένως καταλαβαίνει και τους το κλείνει. Δεν υπάρχει, βλέπετε, time out κάνει. Δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε. Οπότε κατεβάζει το εκτελέσιμο, το κάνει chmod synx, το οποίο το ξέρετε και εσείς αυτό. Έτσι κάνετε και τα script σας και εκτελείτε τελεία διαγώνιο, ακριβώς δηλαδή αυτά που κάνατε στο προηγούμενο εργαστήριο. Βέβαια, δεν κατασκευάζετε εσείς ιούς, αλλά bash scripts. Άρα βλέπετε λοιπόν πόσο δυνατό είναι ένα bash script. Πώς μπορεί με ένα bash script κάποιος να καταφέρει να πάρει τον έλεγχο ενός συστήματος. Λοιπόν, αυτό ήταν το statmon. Για να δούμε τι άλλα αρχεία βρίσκονται μέσα σε αυτό. Είπαμε το info, statmon, το v και μέσω scan. Ένα άλλο bash script ορίζει 3.000 threads. Εδώ εκτελεί ένα αρχείο Camelot, το οποίο made in Romania βλέπουμε. Κάποιος από τη Ρουμανία δημιούργησε αυτό το SSH Brute Force, δηλαδή να δοκιμάζει κωδικούς SSH σε μηχανήματα. Το άλλο, όπως βλέπετε, timeout, δεν το έφερε, το σαματάω. Άρα, σημαίνει αυτό, δοκιμάζει διάφορους γνωστούς από πριν κωδικούς. Για παράδειγμα, root. Εντάξει. Μπορεί να δοκιμάσει root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άρα δοκιμάζει τα γνωστά pairs, μήπως πετύχει. Και αυτό ανοίγει 3.000 νήματα. Δηλαδή ταυτόχρονα 3.000 διεργασίες, 3.000 νήματα προσπαθούν να συνδεθούν σε διαφορετικούς servers. Και αποθηκεύονται κάπου τα αποτελέσματα σε ένα άλλο αρχείο. Για να δούμε, gasite. Εδώ πέρα, είναι το log file. Εδώ βλέπουμε λοιπόν log file. Για παράδειγμα, σε αυτό το μηχάνημα είχε συνδεθεί άλλος root. Λέτε να το δοκιμάσουμε να είναι ακόμα root. Αυτό δεν το είχα εκτελέσει εγώ. Εννοείται ο hacker το εκτέλεσε και βρήκε αυτές τις ευπάθειες. Και να μας φύγει η απορία όμως, γιατί SSH, να το γράψω εδώ, copy. Να βάλω και παύλα V για πληροφορίες περισσότερες. Όχι. Όπως βλέπετε, time out. Άρα μπορεί κάποτε να είχε μπει ως root σε αυτό, πια δεν μπαίνει. Σε αυτό εδώ, για να δούμε, λέει, δεν βλέπω και ημερομηνία πουθενά, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορίες περισσότερες. Για να δω αυτό, παύλα V, σε αυτό, ούτε αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά, ναι, τα περισσότερα δεν ισχύουν. Άρα εδώ είχε μπει root, εδώ είχε μπει root password, για παράδειγμα σε αυτό. Τώρα κάποιος μπορεί να ρωτήσει πού είναι αυτή η IP. Τι στόχευε ο hacker και έμπαινε και είχε μπει εκεί. Για να δούμε λίγο, να κάνουμε copy-paste, να βάλουμε geolocation. Για να δούμε σε ποια χώρα βρίσκεται. Έστω το αυτό. Γαλλία. Όπως βλέπετε, αυτός ο hacker χτυπούσε γαλλικούς servers. Ωραία. Και βλέπετε εδώ root password. Εδώ root 11111. Είχε μπει. Αυτά είχαν γίνει αυτόματα, όπως καταλάβατε. Δηλαδή, ένας hacker είχε μπει σε ένα server και εκτελούσε επιθέσεις σε άλλα μηχανήματα. Root, κοιτάξτε εδώ, το κωδικό 654321. Root, πάλι 654, ναι, διάφοροι servers. Βλέπετε εδώ, 111 και τα λοιπά. Pass 1234. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε κάποιον κωδικό που είναι ίδιος με αυτούς. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θεμίσει, θα βάλω αυτό που είναι πολύ ωραίος κωδικός, γιατί έχει μεγάλη πολυπλοκότητα. Όμως είναι από τους συχνά διαδεδομένους και χρησιμοποιημένους κωδικούς, άρα αν έχετε τέτοιο κωδικό, αλλάξτε το τώρα. Password, γιατί είναι το password. Και έχει βάλει πι κεφαλαίο, το α, το α του παπάκι, SS, $$, word. Εφάνταστος κωδικός. Go cloud, test user, sendos, και τα λοιπά. Scott, ακόμα και αυτό υπηρεύει. Άρα λοιπόν αυτό σάρωσε τα συστήματα. Εδώ βλέπετε τα ζευγάρια των κωδικών. Εννοείται ότι αν ο κωδικός σας βρίσκεται σε αυτή τη λίστα, πρέπει να τον αλλάξετε. Δηλαδή αν κάποιος από εσάς έχει, για παράδειγμα, το κωδικό
προέμπας να τον αλλάξει ή αν έχει κάποιος εννοείται password να το αλλάξει, phpMyAdmin, TeamSpeak, κλασικούς κωδικούς και ούτω καθεξή. Άρα, λοιπόν, δοκιμαζόταν όλα αυτά τα pairs, τα ζευγάρια, με SSH brute force. Εδώ το scan log, ποιες IP σάρωσε, όπως βλέπετε αυτό το 54 είναι γαλλικές IP, άρα αυτός ο hacker χτυπούσε γαλλικούς servers, όλους αυτούς. Και ένα κλασικό for loop, κοιτάξτε, για να το δούμε μαζί. Άρα, αυτό που θα πάρει το β είναι αρχική τιμή, άρα ξεκινά, όπως βλέπετε από εδώ, από β ίσον β. Άρα, αυτό το script παίρνει δύο παραμέτρους. Η δεύτερη παράμετρος αναφέρει από ποια IP του εύρους 255 θα ξεκινήσει. Θυμίζω ότι η IPv4 είναι τέσσερα ζευγάρια, δηλαδή 255, δηλαδή 255, δηλαδή 255, δηλαδή 255, τέσσερα ζευγάρια των 8 bit, οπότε αυτό ενδεχομένως ενημερώνει πιο fourth octet θα χτυπήσει, γιατί βλέπετε εδώ δολάριο 1 τελεία δολάριο β. Άρα η πρώτη παράμετρος υποδηλώνει το subnet. Για παράδειγμα, να σας δείξω εγώ πώς θα το εκτελούσε ο hacker. Εννοείται ότι αυτό εγώ το καταλαβαίνω με τον τρόπο που έχει γραφτεί το πρόγραμμα. Δεν το δημιούργησα εγώ αυτό. Απλώς πρέπει να ξέρετε ένα σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας είναι το digital forensics. Δηλαδή τα αναζήτηση ψηφιακών αποτυπωμάτων και επειδή κατά διαστήματα εγώ έρχομαι σε επαφή μέσω των servers από servers που έχουν χτυπηθεί κάποιοι και άσχημα κιόλας, δηλαδή έχουν μπει μέσα και έχουν εκτελέσει, πάντα η διαδικασία των ψηφιακών ιχνών, η ανάλυση αυτή βοηθάει να ξέρεις πώς μπήκε, τι έκανε και τι μπορούσε να κάνει. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλεια βέβαια και τα forensics, μπορούμε και αυτό να το δούμε. Γι' αυτό έχω φτιάξει και διάφορα συστήματα που ελέγχουν τους servers, κοιτώντας για ψηφιακά ίχνη. Λοιπόν, ας δούμε αυτό πώς θα το εκτελούσε. Αυτό θα το εκτελούσε, για παράδειγμα, χ, κενό. Θα βάζε, αν ήθελε να χτυπήσει το πανεπιστήμιο, 83.212.19 ως πρώτη παράμετρος και το άλλο 10, π.χ. δεύτερη. Άρα τι σημαίνει. Αυτό θα είναι το δολάριο 1, δηλαδή εδώ πέρα δολάριο 1 που βλέπετε, 83.212.19, άρα θα πήγαινε το πρώτο κομμάτι. Το τελεία β θα ήταν από ποια να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει από τη 10 και πάνω, 10, 11, 12, μέχρι τη 255. Άρα αυτό θα χτυπούσε τις IP 83.212.19, 10, έως 83.212.19.2 και τη 255, αν και η 255 κανονικά δεν πρέπει να τη χτυπήσει. Αυτό είναι ένα λάθος, ίσως δεν ξέρει καλά από δίκτυα, γιατί η 255 είναι η broadcast address. Τέλος πάντων, εντάξει, κάποιοι είναι και script kiddies, δηλαδή που βρίσκουν script και τα εκτελούν χωρίς να τα γνωρίζουν. Λοιπόν, αυτό σαρώνει αυτό. Και έχει και μια τρίτη παράμετρο, που η τρίτη παράμετρο μάλλον ψάχνει για θύρα. Δηλαδή, εδώ μπορείς να πεις 80. Δηλαδή, ότι θέλω να βρεις ποιες διευθύνσεις αυτό το IP range έχουν listening στο 80. Δηλαδή, ακούνε και δέχονται συνδέσεις στην πόρτα 80, που είναι το web server, που είναι ένα κλασικό σημείο εισόδου για εισβολής. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας δείξω πώς με τα shell scripts, αυτά που κάνουμε σε αυτό το μάθημα, μπορείτε να καταλάβετε καταρχήν καλύτερα την ασφάλεια και ότι χρησιμοποιούνται έξω οι γνώσεις στο shell script. Να ξέρετε, με τα shell script μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πάρα πολλές διαδικασίες. Σας έδειξα κατά διαστήματα διάφορες δυνατότητες που έχω. Εγώ, ας πούμε, να σας πω, με το shell script μπορώ και έχω αυτοματοποιήσει πολλές λειτουργίες, ακόμα και την αποστολή SMS, για παράδειγμα. Έχω δημιουργήσει δικά μου APIs, τα οποία στέλνουν ενημερώσεις μέσω SMS, βέβαια με Python και Bash Script. Αυτό ήταν το honeypot brute force. Πάμε παρακάτω να δούμε. Τι άλλο θέλω να σας δείξω. Να σας δείξω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ιδιαίτερο όμως, μια που τώρα έχετε αρχίσει και μπαίνετε βαθιά σε κώδικα, θα σας δείξω λοιπόν ένα κώδικα στη γλώσσα C, το οποίο είμαι σίγουρος ότι ακόμα δεν μπορείτε να το ερμηνεύσετε. Αυτός είναι ένας κώδικας C. Ένας κώδικας C, εντάξει, το include SDIO το ξέρουμε, το main, το ξέρουμε, αν και το main εδώ είναι λίγο παράξενο, γιατί έχει τρεις, όπως βλέπετε, παραμέτρους, εντούτοις
ορίζει εδώ ένα pointer και κάνει return αυτό εδώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να το εξηγήσει τι κάνει. Βλέπουμε κάπου να έχει ένα main. Γενικότερα, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί, κάποια πρωταθλήματα της μορφής γράψε τον πιο ακαταλαβίστικο κώδικα σε C που να λειτουργεί όμως, να κάνει compile και θα πάρει το πρώτο βραβείο. Και αυτός είναι ένας βραβευμένος κώδικας, ακαταλαβίστικος τελείως, αλλά ας σας δείξω λίγο τι κάνει. Λοιπόν, θα το κάνω compile. Το έχω μεταφέρει στο Zafora, γιατί κάνει compile και στο Zafora. Μπαίνω λοιπόν, Zafora, το κάνω compile, GCC. Ωραία. Καταρχήν, αν πάω να το κάνω όμως με Clang, δεν θα γίνει compile. Δεν θα γίνει compile γιατί το Clang είναι πιο αυστηρό στο syntax και βγάζει δύο errors. Error, για παράδειγμα, αυτό. Ότι το main θέλει δύο παραμέτρους. Άρα δεν το δέχεται το Clang. Όμως το GCC το δέχεται. Στο GCC μπορούμε... 9, υπενθυμίζω GCC 9, ε. Και το έκανε compile με κάποια warnings. Οκ, δεν κάνεις return, δεν πειράζει, τα λοιπά. Και έβγαλε κάτι. Τώρα, υπό κανονικές συνθήκες δεν θα το εκτελούσα. Γιατί ένα τέτοιο κομμάτι κώδικα που δεν ξέρεις τι κάνει και δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις, γιατί θέλει μια πολύ έντονη πνευματική προσπάθεια να καταλάβεις τι κάνει, γιατί αυτά που χρησιμοποιεί αυτός είναι machine code, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, εντολές που πρέπει να βρούμε με reverse engineering το τι γίνεται. Αν το εκτελέσουμε λοιπόν, εγώ θα το εκτελέσω, γιατί το ξέρω ότι είναι ok, γιατί είναι από διαγωνισμό, είναι official. Λοιπόν, βγάζει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Κοιτάξτε το. Το εκτελώ το ίδιο. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Το ξέρετε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Δηλαδή, έχει και μια αναδρομικότητα. Κάθε φορά, δηλαδή, αυτή η πρόταση μεταφέρεται και προστίθεται στις υπόλοιπες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι πως αυτό το κείμενο μπόρεσε να δημιουργηθεί από αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένας ενδιαφέρον κώδικας. Βρίσκεται στο NAS, άμα θέλει κανείς να το εξετάσει καλύτερα. MNT NAS, έχετε δικαιώματα ανάγνωσης. Και επί ευκαιρία, μια που είμαστε εδώ, ο πρώτος που θα μου πει την οκταδική μορφή αυτών των rights θα λάβει και το 0.25. Να δω αν θυμάστε τα νούμερα. Θέλω να μου δώσετε λοιπόν τα τρία νούμερα γι' αυτό. Read, write, execute, read, read. Λοιπόν, αυτό είναι ο κώδικας, βρίσκεται online στο NAS, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, να τον επεξεργαστείτε και να το τροποποιήσετε, γιατί όχι. Λοιπόν, το κλείνω αυτό, το είδαμε, πάμε παρακάτω, αυτό ήταν το Christmas song. Και μια που μιλάμε για δικαιώματα, δικαιώματα χρήσης, δικαιώματα δηλαδή file permissions, μπορούμε να δούμε ένα πολύ ωραίο κόμικ, γιατί με κόμικ μερικές φορές γίνεται πιο ευχάριστη η εκμάθηση, η υπενθύμηση ιδεών. Το chown το ξέρετε, change ownership. Το chown λοιπόν είναι σαν να δίνουμε σε κάποιον το κλειδί της πόρτας. Έχουμε ένα αρχείο, το κάνουμε chown, π.χ. Παπαντόπουλος, και αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει το κλειδί, το ownership. Σαν να λέμε το δίνουμε, το χαρίζουμε. Ενώ το switch mod, και μάλιστα 777, σημαίνει ότι ανοίγουμε τελείως την πόρτα. Γιατί σημαίνει για όλους ανάγνωση, για όλους εγγραφή, για όλους εκτέλεση. Άρα είναι ένα τελείως ορθάνυχτο διαμέρισμα. Λοιπόν, έχουμε μια απάντηση για να σας πω εγώ τώρα αυτό πώς βγαίνει. Το R είναι, όπως ξέρετε, το 4. Το W είναι το 2. Και το X είναι το 1. Άρα αυτό, 4, 2, 1, 7. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι 7. Το δεύτερο, έχουμε R.
4, 7, 4, 4. Ο Παναγιώτης ήταν ο πρώτος που το βρήκε, άρα μπορώ να σημειώσω κατευθείαν ότι θα λάβει συν 0,25. Για λόγους απλότητας δεν χρειάζεται Παναγιώτη να στείλει email. Το έχω εδώ το logbook, οπότε θα το περάσω κατευθείαν μετά το τέλος του μαθήματος. Λοιπόν, αυτό ήταν το Christmas Shock, αυτό είναι το Chone και το Chitmon για να καταλάβουμε τη διαφορά. Υπενθυμίζω ότι στο FreeBSD βρίσκονται και τα δύο, και Chone και FreeBSD και Chitmon. Μπορείτε να βλέπετε κάθε φορά περισσότερες πληροφορίες man Chitmon, για παράδειγμα, change file mode, man Chone, change file owner and group. Ένα άλλο τμήμα που συνδέεται με τα λειτουργικά συστήματα και το θεωρώ άκρος ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα εκκίνησης από το δίκτυο. Όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια έχω στήσει μια υποδομή που συνεχώς την βελτιώνω, μια δικτυακή υποδομή εκκίνησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου και του τμήματος γενικότερα από το διαδίκτυο. Και η οθόνη αυτή, δηλαδή μόλις ξεκινήσει το PC που βλέπετε ότι αναφέρει DHCP MAC address και DHCP και αρχίζει και εμφανίζεται μια περιστρεφόμενη διαγώνιος, σημαίνει ότι ψάχνει να βρει λειτουργικό σύστημα. Και ως sysadmin για μένα, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μπορώ και διορθώνω καταρχήν προβλήματα. Σε περίπτωση π.χ. που αυτός ο υπολογιστής που βρίσκομαι σταματήσει να λειτουργεί από τον εσωτερικό δίσκο, πολύ εύκολα το ξεκινάω από το δίκτυο και μπορώ και έχω ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα και μπορώ να σώσω αρχεία και το καθεξής. Αυτή την υποδομή την έχω και στο σερβερ σπίτι μου. Οπότε, ακόμα και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα σύστημα, μπορώ να ξεκινήσω μηχανήματα, οποιοδήποτε μηχάνημα που έχω μέσω του σερβερ. Και αυτό βοηθάει ακόμα και σε φίλους μου που ενδεχομένως μπορεί να έρθουν με σπίτι γιατί έχουν πρόβλημα στο λάπτοπ, κατευθείαν του λέω φέρε το λάπτοπ αρκεί να έχει κάρτα δικτύου, δηλαδή το RJ45, και του βάζουμε σε ένα καλώδιο στο switch και σώζουμε όλα τα αρχεία. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές αυτή η υποδομή, γι' αυτό είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό να έχει κάποιος τη δυνατότητα diskless booting. Και το diskless booting, δηλαδή η πλήρης εκκίνηση ενός λειτουργικού συστήματος από το διαδίκτυο, ασφαλώς απαιτεί τη γνώση πολλών πρωτοκόλων όπως TFTP, BootP, DHCP, NFS και ούτω καθεξής. Και αν κάποιος θα τον ενδιέφερε να δει θέματα διπλωματικών ή εργασιών στα λειτουργικά συστήματα για diskless booting, ασφαλώς έχω και σε αυτό το τομέα και θα μάθει καλύτερα το sysadmin. Δηλαδή, κάποιος που θα ασχοληθεί με το diskless booting θα δει τόσα πολλά πράγματα, θα φτιάξει και scripts καταρχήν. Θα φτιάξει ενδεχομένως και PHP script, όχι μόνο Batch script, και PHP script, Python και ούτω καθεξής, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά. Έχω κάποια πολύ ωραία θέματα που θα μπορούσε κάποιος να τα αναλάβει. Να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό κατάφερα κάτι που δεν το έχει καταφέρει κάποιος με δωρεάν εργαλεία στο διαδίκτυο, και αυτό μπορείτε να το δείτε γιατί αν ψάξετε στο διαδίκτυο δεν θα βρείτε λύση. Να σας πω τι έκανα. Και το έχετε δει ίσως στα εργαστήρια αν έχετε έρθει εδώ πέρα. Έχω τη δυνατότητα να μπουτάρω οποιοδήποτε μηχάνημα με diskless Windows 10 χρησιμοποιώντας Golden Image. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω ένα image και όλοι οι υπολογιστές που θα ξεκινήσουν θα βλέπουν το Golden Image, αυτό το ένα image, δεν χρειάζεται αντιγραφή. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, όλοι βασικά, όλοι οι άλλοι, είναι ότι έχουν το ίδιο image, δηλαδή ένα image τον Windows 10 μπορεί να είναι και ας πούμε 50-60 GB. Και πόσους υπολογιστές έχουν 10, το κάνουν επί 10, 10 φορές το αντιγράφουν, και αυτό έχει ως συνέπεια βέβαια να πιάνει πάρα πολύ χώρο και να υπάρχει δυσκολία στην ενημέρωση. Γιατί αν αλλάξει το ένα image πρέπει να αλλάξει και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, ύστερα από αρκετά χρόνια προσπάθειων, βέβαια όχι συνέχεια, ασχολούμαι ας πούμε κάποιο Σαββατοκύριακο, σταματούσα. Μετά από ένα μήνα ξανασχολούμαι κτλ. Τελικά κατάφερα και βρήκα το πλήρες pipeline flow, πώς γίνεται η όλη διαδικασία, πώς δημιούργησα μια διαδικασία, χρησιμοποιώντας όμως δωρεάν εργαλεία. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ναι, υπάρχουν επαγγελματικά εργαλεία που τα αγοράζεις αρκετά ακριβά, όπως το CC Boot για παράδειγμα, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι,
αλλά με δωρεάν εργαλεία δεν θα το βρει κανείς. Και έχουμε αυτή την υποδομή, κάποια στιγμή θα το δημοσιοποιήσω βέβαια και στο ίντερνετ, ακόμα κάνω δοκιμές, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος με τις δοκιμές, μπορούμε όλο το εργαστήριο να το σηκώσουμε. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι από ένα σημείο και μετά καθυστερεί το δίκτυο, αλλά μπορούμε να το σηκώσουμε όλο diskless, Windows 10, όλα να έχουν ακριβώς το ίδιο image και με το συνδυασμό PHP και Python scripts και Bash scripts, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές scripts, δημιουργούνται αυτόματα όλες αυτές οι δυνατότητες του diskless boot. Κάποια στιγμή θα το ανεβάσω βέβαια, αλλά ακόμα δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Θα το κάνω όμως γιατί πρέπει να συνεισφέρουμε στην κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού και γενικότερα, όπως ξέρετε, εγώ στη σελίδα μου, να σας δείξω την σελίδα που πρόσφατα έβαλα και ένα καινούριο script που δημιούργησα, δηλαδή σελίδα στο Arc, στο MDASIC, στο MISC. Αυτό που έβαλα και είμαι και αυτό πολύ χαρούμενος που το δημιούργησα. Είναι ένα script για FreeBSD servers, αυτό εδώ πέρα, Fix ID FreeBSD Errors. Αυτό λοιπόν το script διορθώνει ή μάλλον προσθέτει μια λειτουργία στο FreeBSD που δεν υπήρχε. Και ήδη από τα πρώτα χρόνια το είχα διαπιστώσει αυτό το κενό. Για παράδειγμα, το FreeBSD έχει κάποια εργαλεία που σου αναφέρουν ότι ενδεχομένως μέσω IDS, Intrusion Detection System, ότι κάποιο αρχείο έχει αλλαχθεί. Αυτό όμως σταματούσε εκεί. Αυτό λοιπόν το script, που είναι ένα script αρκετών γραμμών, αντιγραφή διεύθυνση συνδέσμου, να το κατεβάσω λίγο να το δείτε. Ας δούμε πώς γραμμές είναι, WC-L, 1000 γραμμές, script 1000 γραμμών, το οποίο δείτε το, να δείτε ένα script, sysadmin script, το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες εκτέλεσης, δηλαδή δέχεται πολλούς παραμέτρους. Να σας δείξω, να το κάνω και maximize με οθόνη, δέχεται όλες αυτές τις παραμέτρους, δηλαδή έλεγχο, update of golden, local, IDS golden, create golden, fix, fix perms κτλ. Όλα αυτά. Και διορθώνει λάθη του συστήματος. Γιατί υπήρχαν εργαλεία αναφοράς σφαλμάτων, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να τα διορθώνεις. Αυτό λοιπόν, να τα διορθώνεις αυτόματα. Και ξέρετε, ιδιαίτερα όταν έχεις πάρα πολλούς servers, για να διορθώνεις το να διορθώνεις αυτόματα κάποια προβλήματα, είναι εκ των νου κάνευ. Εννοείται ότι οι sysadmin θέλουν αυτοματοποίηση στις λειτουργίες. Και αυτό λοιπόν το έτρεξα και να ξέρετε ότι ακόμα και τα μηχανήματα που είχε το Zafora λειτουργεί μια χαρά ο σερβερ που διαχειρίζομαι. Το έτρεξα εκεί πέρα και βρέθηκαν μικροπροβληματάκια, όχι όμως σε σημείο να μην μπορεί να ξεκινήσει το σύστημα, αλλά μικροπροβληματάκια της μορφής. Βρέθηκαν obsolete files. Για παράδειγμα, βρέθηκε κάποια βιβλιοθήκη μέσα στο λειτουργικό σύστημα, ας πούμε βιβλιοθήκη, πείτε multimedia.έκδοση, δηλαδή .5, με ενημερώσεις είχε γίνει multimedia.10, αλλά υπήρχε και multimedia.5, η προηγούμενη έκδοση, και αυτό σήμαινε ότι κάποιος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μια παλιά βιβλιοθήκη που έχει κευπάθειες και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, έτρεξα αυτό το script σε όλους τους servers που διαχειρίζομαι και σε όλα βρήκε obsolete files, σε όλα βρήκε προβλήματα σε permission, σε όλα βρήκε. Και τα διόρθωσε βέβαια. Δηλαδή, όχι μόνο τα βρήκε, το εκτέλεσα check, βρήκε τα λάθη, και ενώ μετά έκανα fix και διορθώθηκαν τα λάθη. Και αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία script, γιατί αυτό σας λέω από τις αρχές που είχα βάλει το FreeBSD, δηλαδή από πολύ πίσω, πάνω από 10 χρόνια. Είχα διαπιστώσει αυτό το πρόβλημα και λέω γιατί δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο που να επισκευάζει το λειτουργικό σύστημα. Και αυτό εδώ πέρα λοιπόν μετουσιώθηκε ύστερα από κάποιο καιρό, όταν αποφάσισα βέβαια να το δημιουργήσω. Γιατί ξέρετε, όταν λέμε κάτι γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν ασχολήθηκε κάποιος ή γιατί δεν ξέρει κάποιος. Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι ίσως δεν ξέρουν, γιατί είναι χρήστες, λίγοι είναι developers στο FreeBSD. Εν τούτης, αφιέρωσα κάποιες μέρες
Full όμως time, full scripting, γιατί το να γράψεις 1000 γραμμές script και να ελέγχεις συνεχώς ξανά και ξανά σε διάφορες συνθήκες την ορθή εκτέλεση, δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί αναφερόμαστε σε λειτουργικό σύστημα. Οπότε κάπου, για παράδειγμα, σβήνω αρχεία που είναι obsolete. Αν ήταν ένα λάθος και έσβηνε αρχεία που δεν ήταν obsolete, θα προκαλούσε κατάρρευση του συστήματος. Μπορείτε λοιπόν να το δείτε αυτό το αρχείο. Για παράδειγμα, στην αρχή θέτω τα αρχεία που θα δημιουργηθούν, τις τοποθεσίες τους, ώστε μετά εγώ να κάνω δολάριο ideas, για παράδειγμα. Στη συνέχεια βάζω παραμέτρους αρχείων που θέλω να ελεγχθούν ή να γίνουν exclude, να μην ελεγχθούν, για παράδειγμα. Να αγνοηθούν κάποια directories από τον έλεγχο. Υποστηρίζει να διακόπτει silent. Το silent σημαίνει να μην εμφανίζει μηνύματα εκτέλεσης παρά μόνο αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Διαφορετικά, το default είναι να σου εμφανίζει μηνύματα εκτέλεσης, το script. Ελέγχει αν υπάρχει το κατάλογο TMP. Αν δεν υπάρχει, σου λέει δημιούργησέ το και σταμάτα την εκτέλεση. Βρίσκει το uname του συστήματος με αυτή την εντολή. Το uname είναι, για παράδειγμα, αν το εκτελέσω αυτό, θα δείτε σε bash script θα μας πει ότι είμαστε 12.1 release, δηλαδή έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Συναρτήσεις πάρα πολλές έχει αυτό. Εννοείται, γιατί ένας σωστός δομημένος κώδικας πρέπει να χρησιμοποιεί συναρτήσεις, να μην είναι όλα σε ένα απλό script. Οπότε αυτό χρησιμοποιεί τη συνάρτηση clean. Για παρά, αυτή η συνάρτηση τι είναι clean? Καθαρίζει, βλέπετε, όλα αυτά τα αρχεία που έχω βάλει στην αρχή που έχω δημιουργήσει. Αν υπάρχει το αρχείο, τότε διέγραψέ το. Και κοιτάξτε εδώ πώς χρησιμοποιώ το silent. Αν δεν έχω θέσει το silent, δηλαδή είναι 0, τότε εφάνισε το μήνυμα. Διαγράφω αυτό. Διαφορετικά δεν θα εφανιστεί αυτό το μήνυμα. Άρα λοιπόν, σε περιπτώσεις που θέλω να μην βλέπω μηνύματα, τότε θέτω το silent και μόνο όταν υπάρξει πρόβλημα θα ενημερωθώ. Μετά, κοιτάξτε εδώ άλλη συνάρτηση. Αυτή είναι μια συνάρτηση που ενημερώνει το λειτουργικό σύστημα. Και βλέπετε ότι κάνει FreeBSD update, μετά PKG update και το καθεξής. Μετά το update local, και εδώ κοιτάξτε πώς χρησιμοποιώ το silent. Αν το silent δεν υπάρχει, απλώς εκτέλεσέ το, αλλιώς στείλε στο dev null 2 redirection και 1. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι αρκετά σας έχω δείξει. Είναι πολύ ενδιαφέρον script. Εξετάστε το για να μάθετε ίσως περισσότερα σε scripting language. Η ώρα έχει πάει λίγο μετά τις 11. Είναι ώρα για ένα διάλειμμα. Μπορούμε να δούμε το lottery. Υπενθυμίζω ότι δίνεται η δυνατότητα να πάρετε μέρος στο lottery, το οποίο σήμερα έχει πιν 11. Μπορείτε λοιπόν να συνδεθείτε στο lottery. Να σας πω ότι υπάρχουν και χρονοθυρίδες διαθέσιμες για όποιον θέλει να λάβει κάποιο ηλεκτρονικό ραντεβού μαζί μου. Στο lottery σήμερα, για να σας δείξω, το ξέρετε τη διαδικασία, αλλά να σας το δείξω και το link, iLottery, Actives, και είναι έτοιμο λοιπόν, είναι ενεργοποιημένη η σημερινή lottery, διαλέξει 1-9, είμαστε στην 10η εβδομάδα. Λοιπόν, θα σταματήσω προσωρινά την καταγραφή. Pause recording, κλείνω το βίντεο, κλείνω το μικρόφωνο, παραμένω στο chat. Pause recording. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Είμαστε νομίζω έτοιμοι να πάμε στη λοταρία μας. Θα κάνω share του παράθυρο τώρα. Okay. Να το ενεργοποιήσουμε βέβαια.
Ας δούμε ποιος θα επιλεχθεί. Σήμερα. Σταματία. Ξέρεις τη διαδικασία, chat ή και μικρόφωνο αν θες να ακούγεται τη φωνή σου. Σταματία λοιπόν. Πάμε να δούμε. Κράσαρε λίγο το zoom πριν από λίγο. Τώρα φαντάζομαι πρέπει να κάνω πάλι το share. Περιμένετε. Αυτό με το zoom πάντως που κρασάρει στα καλά καθούμενα μας προκαλεί πρόβλημα τώρα. Λίγο να ανοίξω το chat πάλι. Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Για να δούμε. Οπότε σταματία τώρα η απαντήση σου. Πώς αλλιώς ονομάζονται τα σήματα. Δι. Πολύ ωραία σταματία. Σημειώνω λοιπόν. Έχεις την πρώτη σωστή. Επόμενη. Hard real-time system. Μπαλαντέρ. Ωραία. Μπαλαντέρ, οπότε θα το θεωρήσουμε σωστό ό,τι και να πεις, αλλά ας δούμε λίγο τι... Τι λένε και οι συνάδελφοί σου, χωρίς να σημαίνει ότι καταναλώνεις το λόγο, απλώς έτσι από απορία, για να δω αν οι συνάδελφοί σου θέλουν να πούν τη γνώμη τους. Για πείτε γι' αυτό να δούμε. Ποια απάντηση πιστεύετε ταιριάζει. Δεν θα επηρεάσει βέβαια την σταματία σε οτιδήποτε. Απλώς θα ήθελα να πείτε τη γνώμη σας στο poll που έχει ανοίξει. Ως τώρα έχει πει το 30% τη γνώμη του. Αν θέλετε. Το 70% έχει ως τώρα. Να περιμένω ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Εκατό τοις εκατό. Όλοι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η πρώτη και η πέμπτη. Τώρα, το hard real-time, όπως ξέρετε, τι είναι. Είναι συστήματα που έχουν εξαρτήσεις, σκληρές εξαρτήσεις πραγματικού χρόνου. Δηλαδή, θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις. Ενδεχομένως, δηλαδή, η α είναι σωστή απάντηση, όπως είδατε. Γιατί? Γιατί η δευτερεύουσα μνήμη καθυστερεί το σύστημα, το swap file. Άρα δεν θέλουμε να έχουμε swap file όταν έχουμε hard real-time systems. Αυτό είναι η δευτερεύουσα μνήμη. Άρα λοιπόν είναι περιορισμένη χρήση ή και ανύπαρκτη. Το θέμα είναι, δεν ξέρω ποιοι από εσάς το απάντησαν. Δυστυχώς το polls αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα να έχω τα ονόματά σας. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε όμως. Άρα εγώ σημειώνω ότι η σταματία έχει δύο σωστές απαντήσεις. Πάμε στο επόμενο. SDRAM, η μνήμη SDRAM δεν υποστηρίζει δυνατότητα burst. Ανταλλάσσει δεδομένα με τον επεξεργαστή σε συγχρονισμό με ένα εσωτερικό σήμα. Σε συγχρονισμό με ένα εξωτερικό σήμα. Σε συγχρονισμό με ένα έξω. Ανταλλάσσει δεδομένα. Ναι, μια λέξη διαφοροποιείται. Βλέπω δεδομένα και εντολές, άρα... Εντάξει. Οκ. Δεν στέλνει δεδομένα σε rising και falling edge.
Οπότε σταματία μας απαντάς. Έχεις δυνατότητα του κοινού, όπως σου θυμίζω. Ή, αν ξέρεις την απάντηση, μας τη λες στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα. Κοινό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει εμφανιστεί το poll. Πείτε την άποψη. Το σώμα των φοιτητών καλείται να ψηφίσει την απάντηση που θεωρεί σωστή. Για αυτήν εδώ την ερώτηση. Ως τώρα έχει ψηφίσει το 37% των φοιτητών στα 20 δευτερόλεπτα που είναι εν ενεργεία το poll. Θέλω να φτάνουμε το 70% ή το 1 λεπτό. Ενδεχομένως θέλει λίγο προσοχή αυτό εδώ το κομμάτι, αυτή εδώ η ερώτηση. Το 37% έχει ψηφίσει, δεν έχουν ψηφίσει ακόμα αρκετοί. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να μπει και μία ακόμα βοήθεια κάποια στιγμή στο μέλλον, ίσως το άλλο εξάμηνο, η βοήθεια του καθηγητή 50-50, που να κόβω δύο λανθασμένες και να σας αφήνω τρεις ή δύο μόνο απαντήσεις και να πω μία από τις δύο είναι. Βέβαια θα κάνουμε πολύ ενδιαφέρον το μάθημα έτσι. Τέλος πάντων, θα το δούμε, γιατί θέλω να ακούσω και τα δικά σας παραγωγικά σχόλια στην αξιολόγηση. Άρα λοιπόν όταν γίνει αξιολόγηση του μαθήματος θέλω να πείτε κι εσείς τι θα γίνει. Λοιπόν, έχει ψηφίσει το 75% end polling και share results. Λοιπόν, σταματία, βλέπεις τα αποτελέσματα πάνω από το 70% ότι έχει ψηφίσει. Άρα λοιπόν, μπορείς τώρα να επιλέξεις. Χτυπάει και το αλάρμ ότι πρέπει να απαντήσεις. Αυτό μπορεί να μοιάζει με τηλέφωνο, αλλά είναι αλάρμ. Λοιπόν, το τι. Ανταλλάσσει δεδομένα με τον επεξεργαστή συγχρονισμό. Για να δούμε καταρχήν τι. Σίγουρα είναι άκυρο, πολύ εύκολα το βλέπουμε. Δεν υποστηρίζει δυνατότητα burst. Όχι, εννοείται. Δεν στέλνει δεδομένα σε rising και falling edge. Ούτε αυτό. Άρα κάποια από αυτά. Εδώ έλεγε εντολές βέβαια. Οπότε το εντολές είναι λίγο άκυρο, γι' αυτό και δεν μας κάνει. Άρα γι' αυτό ο κόσμος είπε τη δεύτερο. Ανταλλάσσει δεδομένα με τον επεξεργαστή συγχρονισμό με ένα εσωτερικό σημερολογιού ή με ένα εξωτερικό σημαρολογίου, που είναι και το σωστό βέβαια. Γιατί το ιστορικό σήμα σημαίνει μόνο στη μνήμη θα βρισκότανε και όχι εξωτερικά. Δηλαδή, ένα σήμα που είναι μέσα στη μνήμη μπορεί να είναι ασυγχρόνιος όσον επεξεργαστεί. Γι' αυτό είναι ένα εξωτερικό σήμα, είναι η ταχύτητα του διάβλου. Π.χ. όταν λέμε 133 MHz επικοινωνεί μια μνήμη SDRAM, σημαίνει ότι και ο επεξεργαστής δέχεται στα 133 MHz, τη μνήμη στα 133 MHz και είναι συγχρονισμένη και ιδίως σε αυτό το ρολόι. Γι' αυτό και είναι εξωτερικό το σήμα. Πολύ σωστά λοιπόν και στην τρίτη απάντηση μπορούμε να πούμε στην επόμενη. Η χρήση της δευτερεύουσα μνήμης. Ποια η χρήση της δευτερεύουσα μνήμης σε λειτουργικά συστήματα? Για προστασία, για βελτίωση βαθμού χρήσης, για αύξηση της απόδοσης του συστήματος, αύξηση της ταχύτητας ή όλες οι απαντήσεις είναι λάθος? Μπορείς να χρησιμοποιείς την ισάτοπο να παγωγήν, όπως ξέρεις. Να αρχίσεις μάλλον να ακυρώνεις απαντήσεις που είναι λάθος και να καταλήξεις σε ένα-δύο που είναι οι πιο πιθανές. Σ' ακούμε λοιπόν, Σταματία. Συ.
Για να δούμε λίγο κάποια που μπορούμε να απορρίψουμε με την πρώτη. Αυξάνει η προστασία μνήμης. Όχι. Η προστασία μνήμης συνδέεται με το Memory Management Unit, άρα δεν είναι αυτό. Τώρα, η ταχύτητα του επεξεργαστή του υπολογιστή δεν είναι σωστό και αυτό. Δεν αυξάνει την ταχύτητα. Άρα είμαστε ανάμεσα στο Β και στο C. Το Β δηλαδή βελτιώνει τον βαθμό χρήσης κυρίας μνήμης. Για να το σκεφτούμε λίγο. Δηλαδή, με τη δευτερεύουσα μνήμη, πώς χρησιμοποιείται η δευτερεύουσα μνήμη στα λειτουργικά συστήματα? Χρησιμοποιείται με την έννοια ότι απελευθερώνει μνήμη, δηλαδή κομμάτια μνήμης μεταφέρονται από την κύρια μνήμη στη δευτερεύουσα και αυτό έχει ως συνέπεια να απελευθερώσει μνήμη για να φορτώσουμε παραπάνω διεργασίες στη μνήμη. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτό ήταν το σωστό. Η δευτερεύουσα μνήμη, όπως είπα πριν, βοηθάει την καλύτερη εκμετάλλευση της κύριας μνήμης, δηλαδή τον βαθμό χρήσης. Λοιπόν, τρία, σωστά. Αυτό πάντως, Σταματία, έπρεπε λίγο να το ξέρεις. Τώρα, αυξάνεται η απόδοση. Η αλήθεια είναι, δεν αυξάνεται ακριβώς η απόδοση, γιατί η απόδοση σημαίνει να εκτελείται κάτι πιο γρήγορα. Δεν εκτελείται κάτι πιο γρήγορα. Άρα γι' αυτό δεν είναι σωστή αυτή η απάντηση. Λοιπόν, 3. Άρα από 0,15 πήγε 0,30 και από 0,30 0,60. Άρα Σταματία, σημειώνω, συν 0,60 αυτόματα θα μπει στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο. Και μπορούμε, μια που είμαστε εδώ, να κάνω και το επόμενο. Αλλά το επόμενο έτσι για να μας φύγει απορία πιο πολύ. Ποια θα ήταν το επόμενο? Αυτό νομίζω ήταν εύκολο, αλλά ας ανοίξω ένα poll για να δω αν το ξέρετε. Το έχουμε διδαχτεί. Ποιο από το παρακάτω θεωρείται χαμηλότερο στην ιεραρχία μνήμης? Περιστρεφόμενη αρνητική μνήμη, σηριακός δίσκος, καταχωρητές επεξεργαστή. Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος. Χαμηλότερο σημαίνει όσο πιο απομακρυσμένα γίνεται. Για να δούμε τι θα λέγατε. Λοιπόν, το 66% έχει ψηφίσει. Το 77% ακόμα λίγο χαμηλότερο. Για να δούμε. Η κύρια μνήμη. Δεν φαίνεται σωστό αυτό, όπως ξέρετε. Καταχωρητές επεξεργαστή είναι πολύ κοντά στον επεξεργαστή, άρα ούτε αυτό είναι χαμηλότερο. Άρα έχουμε ή σηριακό δίσκο ή περιστρεφόμενη μαγνητική μνήμη. Οι περισσότεροι λένε το α, και το α είναι λάθος, είναι ο σηριακός δίσκος. Δηλαδή, η περιστρεφόμενη μαγνητική μνήμη, επειδή είναι magnetic και rotating, είναι σαν το δίσκο. Είναι δηλαδή ένας μαγνητικός δίσκος. Ενώ το σηριακό είναι ακόμα πιο απομακρυσμένο. Βέβαια, αν είχαμε και cloud, εγώ θα βάζα και cloud. Βέβαια, εδώ δεν έχει cloud. Άρα, γι' αυτό είναι, η απαντήση είναι λάθος και όχι ελλειπής. Αν ήταν η ελλειπής, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το επιλέξουμε αυτό. Λοιπόν, σταματάμε εδώ το τεστ γνώσεων. Καλά τα πηγαίνουμε κατά τα άλλα. Μπορούμε να δούμε θέματα σχετικά με τη μνήμη. Κοιτάξτε λίγο, υπάρχει το LS στον κατάλογο Rescue, στο FreeBSD, υπάρχει το LS στο κατάλογο BIN. Το ένα είναι δυναμικό, γιατί άμα κάνουμε LDD, List Dynamic Dependencies, μας εμφανίζει στις βιβλιοθήκες, ενώ το άλλο είναι στατικό, δεν είναι Dynamic Executable. Και βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά στο μέγεθος. Στο μεν στατικό έχουν γίνει compiled μέσα όλες οι συναρτήσεις που χρησιμοποιεί, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλο μέγεθος, ενώ το άλλο δεν έχει όλες αυτές τις συναρτήσεις. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε προκειμένου να μπορούμε να εκτελέσουμε το LS σε περίπτωση καταστροφής του συστήματος, δηλαδή όταν δεν έχουμε dependency, όταν δεν έχουμε βιβλιοθήκες, για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Είναι ο κατάλογος Rescue που έχει μόνο στατικά compiled αρχεία. Με το LSOF βλέπουμε τα αρχεία και τα sockets που ανοίγει οποιαδήποτε διεργασία. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ότι το NAT, βλέπετε εδώ, έχει ανοίξει το lib alias SO5 και ούτω καθεξής. Σε ένα σύστημα και στο Linux μπορείτε να δώσετε LSOF να δείτε τα open files. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε τις λογικές και τις φυσικές διευθύνσεις. Η διεργασία, κάθε διεργασία βλέπει τις λογικές διευθύνσεις και έξω στο διάβλο συστήματος ταξιδεύουν οι φυσικές διευθύνσεις.
οι διεργασίες δεν βλέπουν ποτέ τις πραγματικές διευθύνσεις. Οι πραγματικές διευθύνσεις δημιουργούνται από το Memory Management Unit. Στα ενσωματωμένα συστήματα, αν τύχει και πάρετε αυτό το μάθημα, αν θελήσετε να μπείτε και στον όμορφο κόσμο αυτό των κυβερνοσυστημάτων, όπως τα λέμε, δηλαδή συστήματα που εφάπτονται στο φυσικό κόσμο και προγραμματίζονται και τα σχεδιάζουμε εμείς, θα δείτε ότι έχουμε εκεί MPU, Memory Protection Unit, γιατί στα ενσωματωμένα συστήματα δεν έχουμε δευτερεύουσα μνήμη, συνήθως είναι και hard real-time constraints, έχουμε όμως Memory Protection Unit για ασφάλεια μνήμης σε περίπτωση που έχουμε πολλές διεργασίες. Έτσι λοιπόν, έχουμε το CPU, έχουμε τη Memory Management Unit, ο επεξεργαστής μιλάει με την MMU, η MMU συνέχεια μετατρέπει τις διευθύνσεις σε φυσικές διευθύνσεις, τις στέλνει στη μνήμη και γίνεται έτσι η επικοινωνία. Είχαμε πει λοιπόν ότι έχουμε καταχωρητές ορίου και καταχωρητές βάσης, προκειμένου να βρούμε την διεύθυνση που θέλει να προσπελάσει μια διεργασία, προσθέτουμε τον καταχωρητή βάσης και ελέγχουμε ως προς το καταχωρητή ορίου κατά πόσο είναι πιο ψηλό ή όχι και βρίσκεται η διεύθυνση της διεργασίας. Καταχωρητή βάση, καταχωρητή ορίου. Βέβαια, ξαναλέω ότι τα σημερινά λειτουργικά συστήματα είναι πιο πολύπλοκα, δεν έχουν μόνο, όπως εδώ, τμήματα, γιατί αυτό είναι τμήματα. Program Data Stack. Από την αρχιτεκτονική υπολογιστή, τα θυμόμαστε αυτά, Code Segment, Data Segment, Stack Segment. Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν και τμήματα, αλλά και Virtual Pages, που θα τα δούμε στη συνέχεια. Η μνήμη είναι ένας γραμμικός μονοδιάστατος χώρος διευθύνσεων. Πολλές διεργασίες έχουν πρόσβαση στην κύρια μνήμη, χρειάζεται προστασία και η δυνατή μνήμη χρησιμοποιεί τρεις βασικές τεχνικές. Ή σελιδοποίηση μόνο, ή κατάτμιση μόνο, ή, και αυτό είναι που το χρησιμοποιούν τα σημερινά λειτουργικά συστήματα, και κατάτμιση και σελιδοποίηση. Δηλαδή και τμήματα και σελίδες, και αυτό είναι που χρησιμοποιούν. Τώρα, σελιδοποίηση τι σημαίνει? Ότι χωρίζουμε τη μνήμη σε μικρά κομμάτια ίδιου μεγέθους, που ονομάζονται σελίδες. Τα τμήματα της μνήμης ονομάζονται πλαίσια. Έχουν ίδιο μέγεθος. Π.χ. αν είναι το μέγεθος 4 kilobyte στην physical memory, 4 kilobyte είναι και στην virtual memory. Έχουμε virtual pages. Πολλές παραπάνω σελίδες είναι virtual pages, γιατί ή δεν αντιστοιχούν πουθενά, ή αντιστοιχούν σε κάποιο page frame, δηλαδή στη φυσική μνήμη, ή αντιστοιχούν σε κάποιο swap file, ότι έχει μεταφερθεί στο δίσκο που είναι επέκταση της φυσικής μνήμης. Έτσι λοιπόν, η εφαρμογή μπορεί να βλέπει ένα συνεχόμενο χώρο διευθύνσεων, δηλαδή έχει πρόσβαση στην σελίδα 0, σελίδα 1, σελίδα 2, σελίδα 3, αλλά στην πράξη κάποιες σελίδες είναι στο δίσκο, κάποιες σελίδες είναι ανακατεμένες στη μνήμη και ούτω καθεξής. Αλλά η διεργασία βλέπει ένα συνεχόμενο χώρο διευθύνσεων. Τα διάφορα λειτουργικά συστήματα έχουν άλλα όρια για τις virtual σελίδες. Για παράδειγμα, στα Windows XP ήταν τα 2 GB, στο FreeBSD είναι το 3 GB, για 32-bit σύστημα πάντα. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, 4 KB σελίδες. Ξέρετε, παλιά ήταν 4 KB, αλλά πια μπορούμε να έχουμε και huge frames, να έχουμε και megabyte σελίδες. Και αυτό γίνεται για να μην έχουμε προβλήματα στη μετατροπή. Αν έχουμε πάρα πολλές σελίδες, εννοείται ότι πρέπει συνεχώς να μετατρέπουμε τις πολλές σελίδες σε άλλα πολλά πλαίσια. Ενώ αν έχουμε μεγάλες σελίδες, έχουμε λιγότερες μετατροπές. Και αυτό το κάνουμε κυρίως σε kernel memory, όπου η μνήμη του πυρήνα είναι μη σελιδοποιημένη, όχι ακριβώς μη σελιδοποιημένη, δεν μπορεί να πάει στο swap file. Είναι wired μνήμη, δηλαδή η μνήμη που καταλαμβάνει ο πυρήνας δεν μετακινείται σε swap file, γι' αυτό το λόγο μπορούμε εκεί να έχουμε τεράστιες σελίδες. Σε αντίθεση με τις διεργασίες που μετακινούνται, εκεί δεν μπορούμε να έχουμε τεράστιες σελίδες. Άρα, βλέπετε το χώρο διευθύνσεων, για παράδειγμα, από η πρώτη σελίδα, 0,4 kilobyte, βρίσκεται, όπως λέει, στο 7, δηλαδή στην καταχώρηση 7 που είναι στον πίνακα σελίδων. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε στη γραμμή 7 του πίνακα σελίδων της διεργασίας να δούμε σε ποια διεύθυνση αντιστοιχεί.
Όπως σας είπα, λοιπόν, υπάρχει ένας πίνακας σελίδων για κάθε διεργασία, όπου φέρει τις αντιστοιχίες ανάμεσα στις virtual pages και τις physical pages. Υπάρχει αυτός ο πίνακας, για παράδειγμα, βλέπετε η διεργασία 1 έχει page 0, 1, 2, 3, 4. Βλέπετε ότι η 0 έχει αντιστοίχηση, βλέπετε εδώ στην 6, άρα έχει το page frame 6 και βλέπετε εδώ το page frame 6 έχει αυτή τη σελίδα. Μετά η επόμενη σελίδα, το επόμενο μπλοκ μνήμης της διεργασίας, το page 1, αντιστοιχεί στο 3, το οποίο το 3 βλέπετε είναι σε αυτό το κομμάτι της μνήμης και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν δύο διεργασίες με δύο διαφορετικούς πίνακες σελίδων και πώς βρίσκονται στη μνήμη ανακατωμένες. Τώρα, πώς γίνεται αντιστοίχηση λογικών σε φυσικών διευθύνσεων. Όπως σας είπα, αρχικά έχουμε μια σελίδα που είναι ένα μπλοκ από byte, π.χ. 4 kilobyte. Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι πώς στα 4 kilobytes, στο μέγεθος λοιπόν της σελίδας, θα μπορέσουμε να βρούμε την διεύθυνση που χρειαζόμαστε. Αυτό δηλαδή γίνεται με την μετατόπιση. Θυμόμαστε από αρχιτεκτονική υπολογιστών όπου είχαμε την μετατόπιση από code segment μέσω του καταχωρητή IP μέσα στο τμήμα. Είχαμε μια ενδοτμηματική μετατόπιση. Αυτή η μετατόπιση εδώ είναι τα τελευταία bit. Άρα, σε περίπτωση που έχουμε 4 kilobyte, 4096 byte, τότε για να μπορέσουμε να διευθυνσοδοτήσουμε τα 4 kilobyte, θα χρειαστούμε 2 εις τη 2, δηλαδή 12 bit. 12 bit διευθυνσοδοτούν 4 kilobyte. Και για να δω λίγο πόσο σε εγρήγορση βρίσκεστε, ο πρώτος που θα μου απαντήσει το νούμερο θα λάβει 0,25. Αν είχαμε... Εδώ λέει για 4 kilobyte. Αν είχαμε 1024 byte, πόσα bit μετατόπισης θα είχαμε τώρα, ο πρώτος που θα γράψει στο chat. Λοιπόν, αυτά τα bit της μετατόπισης είναι τα τελευταία bit, είναι τα least significant bit. Και βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε 12 bit, άρα 12 bit είναι τα bit της μετατόπισης. Επίσης, μας αναφέρει ότι έχουμε λογικές διευθύνσεις 32 bit, άρα από τα 32 συνολικά bit, τα bit της μετατόπισης είναι 12 bit, άρα έχουμε και τα υπόλοιπα bit, όπου αντιστοιχούν στον αριθμό σελίδας. Δηλαδή, χωρίζουμε, όπως είδατε, την φυσική διεύθυνση σε τμήματα. Το ένα τμήμα είναι τα bit μετατόπισης και το άλλο τμήμα είναι ο αριθμός σελίδας, 20 bit. Δεν απάντησε κανείς το 1024 πόσα bit θέλει. Παναγιώτη, είπες 3, αλλά δεν είναι λογικό το 3. Το 3 για να διευθυνσοδοτήσει πόσα byte. Τα 3 bit διευθυνσοδοτούν 7 byte. Εγώ είπα για 1024. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, έχουμε τον επεξεργαστή, δηλαδή μια διεργασία που στη συνέχεια η διεργασία αυτή έχει πρόσβαση σε μια virtual page. Virtual page και αυτή χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι το page offset, δηλαδή μετατόπιση, και το άλλο είναι ο αριθμός σελίδας. Για παράδειγμα, αν μας έχουν πει ότι έχουμε 40 bit virtual pages των 4 kilobyte, 4 kilobyte όπως είδαμε σημαίνει 12 bit. Άρα, από τα 40, τα 12 bit είναι το page offset και τα υπόλοιπα 28 είναι το page number. Λοιπόν, δεν απάντησε κανείς, σας δίνω εγώ την απάντηση. 1024 απαιτούν 10 bit. Γιατί πώς το βρίσκουμε, κοιτάξτε πώς απλά το βρίσκουμε. Τα 4 kilobyte είναι 12. Αν το διαιρέσουμε, δηλαδή από τα 12 πάμε στο 11 bit, υπενθυμίζω όταν κάνουμε ένα shift προς τα δεξιά, δηλαδή πετάμε ένα bit έξω, τότε το διαιρούμε δια 2. Το 2000 λοιπόν, 2048 μας έχει 11 bit και το 1024 10 bit. Η απάντηση λοιπόν ήταν 10 bit.
Θα πρέπει το διαδικό σύστημα να το ξαναθυμηθούμε. Λοιπόν, page number. Έχουμε λοιπόν αριθμό σελίδας και μετατόπιση. Ο αριθμός της σελίδας μας δείχνει στο page table που αντιστοιχεί η σελίδα, οπότε το D, το men μετατόπιση, το κρατάμε ακριβώς ίδιο. Το D, βλέπετε, η μετατόπιση, δηλαδή ό,τι έγραφε το πεδίο D μεταφέρεται ακριβώς στην φυσική διεύθυνση, ενώ το page number που ήταν P από το πίνακα αντιστοίχησης γίνεται F. Και έτσι έχουμε λοιπόν το page frame και το συνολικό αυτό, το συνολικό αυτό string, η συνολική αυτή διεύθυνση είναι η διεύθυνση που θα πάει στη physical μνήμη. Άρα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, το page number είναι 1 και μετατόπιση είναι 30. Το 1 σημαίνει θα δούμε την θέση 1, δηλαδή από 0 ξεκινάει, 0-1, τη θέση 1, τι τιμή φέρει το 14, αντικαθιστούμε το 1 με το 14 και έχουμε την καινούρια διεύθυνση, 14-30, το οποίο είναι η διεύθυνση αυτή στο main memory. Ένα παράδειγμα, έχουμε 4 kilobyte σελίδες, άρα 12 bit offset. Μας λένε ότι έχουμε 16 bit εικονικές διευθύνσεις. 16 bit σημαίνει ότι συνολικά έχουμε 4 bit index, γιατί 4 στην τετάρτη 16. 4 bit είναι ικανά να διευθυνσοδοτήσουν μοναδικά 16 σελίδες. Και έχουμε 8 φυσικές σελίδες, δηλαδή 3 bit, γιατί 2 στην τρίτη, 8. Για να δούμε λοιπόν μία διεύθυνση που θα μας έρθει. Μας αναγράφει ότι έρχεται αυτή η διεύθυνση. Έρχεται η διεύθυνση 0P2004 και 8196. Μετατρέπουμε τη 02004 στην διαδική αναπαράσταση. Υπενθυμίζω το 2004, άμα θέλουμε να το δούμε στο διαδικό σύστημα, αρκεί κάθε ψηφίο του 16-αδικού συστήματος να το μετατρέψουμε σε αντίστοιχο διαδικό. Άρα το 2 είναι 0010, το 0 είναι 0000, το 0 είναι 0000 και το 4 είναι 0100. Άρα αν τα βάλουμε όλα στη σειρά, το 204 είναι 0100, 0000, 0000 και 0100. Από αυτά τώρα τα bit, που αυτά όπως βλέπετε είναι τα 16 bit, τα 16 bit virtual address space, μας αναγράφουν οι οδηγίες ότι τα 12 bit είναι offset. Για να δούμε τα 12 bit. Ποια είναι 12 bit? 4 και 4, 8, 12. Εδώ. Όχι. Εδώ. 3, 4, 12. Αυτά λοιπόν είναι το offset. Μπορούμε από κάτω να γράψουμε offset. Άρα αυτό εδώ, αυτά τα bit της virtual είναι τα bit που θα ανατρέξουμε στον πίνακα σελίδων να δούμε που αντιστοιχούν. 0010. Ποια σελίδα λοιπόν είναι 0010? Η σελίδα αυτή είναι η σελίδα 2. Άρα πρέπει να μεταβούμε στον πίνακά μας να δούμε η σελίδα 2 που γίνεται αντιστοίχηση. Ξεκινώντας, αν φαντάζομαι το 0 είναι εδώ πέρα, άρα αν το 0 είναι σε αυτό το σημείο, αυτή είναι η 0 σελίδα, αυτή είναι η πρώτη σελίδα, αυτή είναι η δεύτερη σελίδα. Άρα η δεύτερη σελίδα φέρνει την τιμή 111, που σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί με τα 110 και το 1 σημαίνει ότι είναι present, ότι είναι έγκυρη αυτή η αντιστοίχηση, άρα μπορεί να γίνει. Άρα μετατρέπουμε το 0010 σε 110 και βάζουμε το υπόλοιπο της μετατόπισης ακριβώς όπως αναγράφεται. Και άρα η νέα μας διεύθυνση, γιατί πρέπει να το κάνουμε στο διαδικό σύστημα, είναι καταρχήν στο διαδικό 11, αυτό το 110 όπως ξέρετε, είναι το 2 στη μηδενική, 2 στην πρώτη, άρα 2, 2 σε τετράγωνο, 4, 4 και 2, 6. Άρα η διεύθυνση είναι 6000. Και βάζουμε και αυτό το σύμβολο για να υποδηλώσουμε ότι είναι στο 16-αδικό σύστημα. Άρα μπορούμε να γράψουμε η virtual page που μας είχε δοθεί, 0204, αντιστοιχεί στην
στο page frame, δηλαδή στη φυσική μνήμη, μπορούμε να γράψουμε έτσι για λόγους απόδοσης, physical memory, 0x6000. Άρα έτσι, μάλλον όχι, έχει εδώ 4, άρα 0x6004. Αυτό, για να είμαι σωστά. Έτσι λοιπόν γίνεται η αντιστοίχηση από μια virtual page σε μια physical page. Πάμε παρακάτω. Ένας άλλος τρόπος είναι η τμηματοποίηση. Τμηματοποίηση σημαίνει ότι χωρίζουμε σε μεγάλα τμήματα πια, όπως βλέπετε. Δεν έχουμε σελίδες, αλλά έχουμε ολόκληρα τμήματα. Όπου και εκεί τα τμήματα πάλι χωρίζονται σε δύο πεδία. Μετατόπιση και αριθμός τμήματος. Βλέπετε εδώ πώς ήταν με τις διευθύνσεις των σελίδων ότι είχαμε μετατόπιση και αριθμό σελίδας. Ομοίως και εδώ έχουμε πάλι μετατόπιση. Βέβαια το offset τώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερο το τμήμα και αριθμός τμήματος. Γενικά είναι ιδεολογική. Απλώς είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος και ενδεχομένως μερικές φορές και κανόνισα σε μέγεθος. Δηλαδή άλλα είναι μικρά, άλλα είναι μεγάλα. Βλέπετε για παράδειγμα εδώ ένα σίγμα 750 byte, εδώ ένα σίγμα 1950 byte. Άρα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Για τη σελιδοποίηση, πάλι ένα παράδειγμα, βλέπετε το offset μεταφέρεται ακριβώς από offset σε offset, ενώ η σελίδα γίνεται αναζήτηση lookup μέσα στον πίνακα σελίδων και συνέχεια βρίσκεται το page frame και αντικαθίσταται το page frame. Memory Management Unit, εσωτερική λειτουργία, εισέρχεται μια διεύθυνση, το offset μεταφέρεται κατευθείαν στο offset, ενώ η διεύθυνση της virtual memory μέσω του page table μετατρέπεται στο αντίστοιχο page frame, εφόσον βέβαια είναι present bit. Είναι σημαντικό να κοιτάμε ότι έχουμε present bit. Τώρα, σε αυτό να σας πω ότι στο λειτουργικό σύστημα κάθε φορά που έχουμε αλλαγή διεργασίας, context switch, έχουμε και αλλαγή του page table. Η κάθε διεργασία έχει δικό της page table. Άρα κάθε φορά που αλλάζουμε διεργασία πρέπει να αλλάζουμε και page table. Αυτό το έχουμε υπόψη. Κάθε διεργασία έχει το δικό της εικονικό χώρο διευθύνσεων και άρα έχει το δικό της page table. Πολύ σημαντικό το present bit. Υπάρχει και το modify bit. Αν έχει γραφτεί αυτή η σελίδα, οπότε θα πρέπει να γραφτεί σε μια μόνιμη αποθήκευση. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα, virtual memory, page table, physical memory, γίνονται αντιστοιχίσεις. Πολλαπλές διεργασίες βρίσκονται στη φυσική μνήμη, μοιράζονται είτε το physical memory, είτε το disk storage, δηλαδή την δευτερεύουσα μνήμη που χρησιμοποιείται ως επέκταση της φυσικής μνήμης. Προστασία, βλέπετε, μπορείς να θέσεις σε κάποιες σελίδες δικαιώματα προστασίας, για παράδειγμα αν είναι για ανάγνωση μόνο, αν έχει δικαιώματα εγγραφής, εκτέλεσης. Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα έχουν και τη δυνατότητα να επιτρέπουν ξεχωριστά δικαιώματα σε σελίδες, αντιστοίχηση διευθύνσεων πίνακας σελίδας. Είπαμε λοιπόν για τις πίνακες σελίδες, υπάρχει ο Page Table Base Register, που δείχνει την φυσική διεύθυνση του πίνακα σελίδων της εκτελούμενης διεργασίας. Ο πίνακα σελίδων βρίσκεται στη μνήμη RAM. Η κάθε διεργασία λοιπόν έχει ένα πίνακα σελίδων που βρίσκεται στη μνήμη RAM και το λειτουργικό σύστημα γνωρίζει για κάθε διεργασία από πού ξεκινάει ο πίνακας Page Table για κάθε διεργασία και πού καταλήγει, πόσο είναι το όριό του. Μπορούμε να έχουμε και πίνακες βέβαια Page Tables πολλαπλών επιπέδων. Όπως εδώ, δύο επίπεδα, δηλαδή βλέπετε ότι χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Δηλαδή offset, P2, P1, αρχικά η μετατόπιση πάντα είναι η ίδια. Έχουμε την πρώτη αναζήτηση από το P2, όπου την πρώτη αναζήτηση από το P1, όπου βρίσκουμε το level 1, στη συνέχεια πηγαίνουμε στο level 2 και ούτω καθεξής. Ήρθε κάτι στο chat, αλλά δεν φαίνεται ως ερώτηση. Αν είναι ερώτηση, μπορεί να τεθεί με ερωτηματικό. Λοιπόν, σχήμα 2 επίπεδων με 32 bit διεύθυνση, 4 KB root, 4 MB user. Βλέπετε λοιπόν πώς
γίνεται αυτή η αντιστοίχηση δύο επιπέδων. Στη συνέχεια, η χρήση του Table Lookaside Buffer. Πολλές φορές θέλουμε να αποθηκεύουμε κάποιες μετατοπίσεις σε μια ειδικού τύπου μνήμη, η οποία είναι πολύ γρήγορη στην πρόσβαση και επιτρέπει να έχουμε πολύ γρήγορη αντιστοίχηση. Αυτή είναι η Table Lookaside Buffer. Διάγραμμα ροής, πώς λειτουργεί, πώς γίνεται αναζήτηση των πίνακα σελίδων. Σχετικά με τον πραγματικό χρόνο προσπέλασης, είναι το Effective Access Time, αυτός ο τύπος, Hit Ratio, δηλαδή το ποσοστό ευστοχίας επί Entry Found, συν ένα πιο Hit Ratio, αναλόγως δηλαδή το πόσες ευστοχίες και αστοχίες έχουμε, μπορούμε να υπολογίσουμε τον μέσο χρόνο πρόσβασης. Κάποια παραδείγματα μαθηματικά που μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε και να τα καταλάβετε μόνοι σας. Η διεργασία έχει διαμοιραζόμενο κώδικα που είναι shared, είναι μόνο ανάγνωση και το μοιράζεται με άλλες διεργασίες, ή και ιδιωτικό κώδικα και δεδομένα που τα έχει αποκλειστικά αυτή η διεργασία και δεν έχει πρόσβαση κανένας άλλος σε αυτά. Τμήματα, έχουμε δει τα τμήματα από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, π.χ. Code Segment, Data Segment, τα πιο κλασικά, και Stack Segment. Τα τμήματα έχουν δυναμικό μέγεθος, δεν είναι ίσα, είναι παρόμοια με τη δυναμική τμηματοποίηση. Εικονική διεύθυνση, σας έχω πει ότι τα σημερινά λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν και τμήματα και σελίδες. Άρα είναι μια πιο σύνθετη διευθυνσοδότηση, αλλά πολύ πιο αποτελεσματική. Κατάτμιση και σελιδοποίηση. Συστήματα με τμήματα, δηλαδή στη μνήμη τοποθετούνται τα διάφορα τμήματα. Τα τμήματα έχουν μόνο limit και base, δηλαδή από πού ξεκινάνε και πόσο όριο έχουν, και έχουμε και τμηματοποίηση και σελιδοποίηση, γιατί εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα και των δύο τεχνικών. Βλέπετε λοιπόν μετατροπές. Το θέμα είναι απλό πάντως για το πώς γίνεται η αντιστοίχηση. Πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι η μετατόπιση είναι ακριβώς copy-paste, μπαίνει στη μετατόπιση της φυσικής μνήμης, και απλώς μπροστά πρέπει να αλλάξουμε είτε αριθμό τμήματος είτε αριθμό σελίδας με αυτό που αναγράφεται στον πίνακα τον αντίστοιχο, ή page table ή segment table. Υπάρχουν οι συγκρίσεις, ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής, και υπάρχουν ασκήσεις όπου θα πρέπει να τις δουλέψετε για να κατανοήσετε πώς γίνονται οι μεταφράσεις από τις, από τις virtual διευθύνσεις στις φυσικές διευθύνσεις. Βλέπετε και κάποιες λύσεις που δίνονται. Θα πρέπει βέβαια να το δουλέψετε μόνοι σας. Αν έχετε κάποια πορεία, μπορείτε την επόμενη φορά να το θέσετε κάποιο πρόβλημα ίσως που δεν μπορέσατε να το λύσετε. Μπορείτε στο επόμενο chat, όταν θα έχουμε ξανά την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, να μου το ζητήσετε να σας λύσω κάποια άσκηση που δυσκολεύεστε ίσως, που δεν μπορέσατε να την υλοποιήσετε. Λοιπόν, αυτά με τις ασκήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε αυτή η διάλεξη και μπορούμε να πάμε ευθύς αμέσως στο quiz. Άρα έχουμε quiz. Να υπενθυμίσω για τα φροντιστήρια, τα online που γίνονται κάθε Δευτέρα 8 η ώρα στην διεύθυνση που έχει ανακοινωθεί. Μπορείτε να μεταβείτε και να δείτε π.χ. το MPS πώς λύνεται, πιθανά θέματα κώδικα για το εργαστήριο και ό,τι ερώτηση έχετε. Πάμε, συνδεθούμε. Ωραία. Αλέξανδρε, έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να μιλήσεις κάτι, αν θες κάτι να ρωτήσεις. Ακόμα βέβαια έχουμε... Κύριε, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να λύσουμε κάποια άσκηση. Ναι. Πες μου, μπορείς να μου στείλεις ένα email πριν και πες μου, θέλω τη Δευτέρα να λύσουμε αυτή την άσκηση και θα τη λύσουμε. Το θέμα είναι πρέπει να μου ζητάτε υλικό, γιατί εγώ σας δίνω βέβαια όλο το υλικό, αλλά όπως ξέρετε, αιτείτε και δοθήσετε... Λοιπόν, άρα πρέπει να ζητάτε
όσο ζητάτε, εγώ σας προσφέρω, άρα στείλτε μου κάποιο email, θα ήθελα να λύσουμε αυτή την άσκηση και θα τη λύσουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, 16 δευτερόλεπτα για το quiz, μπορείτε να συνδεθείτε. Βλέπω, αρκετοί δεν θέλουν να πάρουν μέρος στο quiz, οπότε θα έχει λίγους συμμετέχοντες. Σταματάω την κατακραφή, συνεχίζω να είμαι μαζί σας και καλή επιτυχία. Stop recording τώρα.